Πάμε στην Πέλα τώρα. Ο Δήμαρχος Πέλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γρηγόρης Στάμκος, να μας πει και αυτό στη δική του άποψη σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Και τώρα δεν ξέρω αν είστε στην κατηγορία αυτών που είναι στα κάγκελα, αυτό λέγαμε νωρίτερα και από κάτω από τα κάγκελα. Είστε από αυτούς που είναι κάτω από τα κάγκελα και λένε βάζουμε πλάτη. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, που έχει υποθεματικό 12 εκατομμύρια ευρώ, τα έδωσε αμέσως. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Καλησπέρα σας. Σε εσάς και τους τηλεθεατές. Όχι, δεν είμαι στα κάγκελα, είμαι στο Δημαρχείο, είμαι στο γραφείο. Πάλι σε κάγκελα μέσα. Προσπαθείτε να βγάλετε άκρη, κύριε Δήμαρχε, για το τι μπορείτε να δώσετε. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε, γιατί είστε και σε μια περιοχή που έχει ανάγκη τα έργα και έχει ανάγκη τον προϋπολογισμό, τον λιγοστό ή με τις περικοπές που έχουν υποστεί οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλοι οι Δήμοι, όλοι οι αιρετοί θα συμφωνούσαν, θα συνενούσαν και θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά στο έργο της κυβέρνησης και φυσικά δεν είναι θέμα έτσι γοήτρου, ο ευνηδιασμός. Δεν είναι δηλαδή, δεν μιλώ τυπικά, δεν θα περιμέναμε απλά να ενημερωθούμε. Θα πρέπει όμως να συζητηθεί ή να ζητηθεί αυτό το πράγμα, τουλάχιστον από τα όργανά μας, από τη ΣΠΕΔΗ, από την ΚΕΔΕ. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι ο ευνηδιασμός. Το δεύτερο είναι ότι αυτά είναι τα τελευταία μας πολεμοφόδια. Θα πρέπει να ξέρουμε δηλαδή τι έχουμε. Είναι αυτά, αυτά με τα οποία θα μπορούσαμε να σώσουμε την παρτίδα όπως λέμε. Μήπως πρέπει να διαχωρίσουμε την κατάσταση και να με βοηθήσετε εσείς αυτό. Δηλαδή, άλλο πράγμα να μιλάμε για τον τρόπο που έγινε και άλλο πράγμα για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Για παράδειγμα, ο κ. Μαρδάς είπε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να μπούμε σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων, γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπροστά, δηλαδή, σε αυτό το επιχείρημα που λέει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, μήπως πρέπει να συμφωνήσουν ή όχι οι Δήμαρχοι. Διαχρονικά, έτσι, αν παρακολουθήσετε το έργο της Βουλής, το νομοθετικό έργο, κινούμαστε με έναν ρυθμό 100 νόμων το χρόνο. Ήδη έχουν περάσει 3 μήνες από όταν ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση και έχουν ψηφιστεί 2 νόμοι. Ο 4.320 και ο 4.321. Ο ένας αφορούσε την ανθρωπιστική κρίση και ο άλλος έτσι τις 100 δόσεις. Δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Σημαντική νόμη όμως. Τώρα, ορίστε. Σημαντική νόμη. Έχουν περάσει και 3 μήνες όμως. Έχουν περάσει και 3 μήνες διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να λειτουργούμε με ευνηδιασμούς και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ωστόσο τώρα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι και καταστάσεις πρωτόγνωρες για τη χώρα μας αυτές, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον το 2014 δεν νομίζω ότι είχαμε έτσι τέτοιες συνθήκες, ενδεχομένως να τις δημιουργήσαμε τις καταστάσεις. Τώρα πώς βλέπετε όλοι? Ναι. Επειδή εμείς λοιπόν ζούμε αυτήν εδώ την καθημερινότητα μέσα από την αυτοδιοίκηση και σας διαβεβαιώ ότι είμαστε το τελευταίο ανάθωμα για τον κόσμο, για τους δημότες και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε λύσει τα αυτονόητα. Δηλαδή είμαστε φοβερά γραφειοκρατικοί, φοβερά δυσκίνητοι και παρόλα αυτά πρέπει να λειτουργούμε. Σε μια περίοδο που έχουν περικοπεί οι πόροι μέχρι και 80% από την αυτοδιοίκηση. Όταν λοιπόν δεν έχεις την πολυτέλεια να έχεις για 15 μέρες ταμιακά διαθέσιμα, δεν θα μπορείς να λειτουργήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα να κάνει ένα κύκλο το χρηματικό ένταλμα των καυσίμων. Ναι. Δήμαρχε, για να μπορέσει να ικανοποιηθεί ο προμηθευτής για να συνεχίσουμε τον επόμενο μήνα. Να ρωτήσω κάτι. Πρακτικά δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δεν είναι ότι θέλουμε τα λεφτά στο σιρτάρι. Δεν μας περισσεύουν. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Επειδή όπως όλα δείχνουν τα λεφτά θα μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν περάσει το 15ήμερο και δεν πάνε καλά τα πράγματα με την έννοια που το λέτε εσείς, δηλαδή ζητήστε τον προϋπολογισμό που θέλετε και αν τα πάρετε σε 1-2 μέρες, θα κλείσει το Δημαρχείο, να το πω έτσι πολύ απλά? Θα αδυνατείτε δηλαδή να τα απεξέλθετε μετά?
Κοιτάξτε, από τη μέρα που αναλάβαμε έτσι το μεγάλο μας στοίχημα, γιατί δεν ήμασταν από τους δήμους τους προνομιακούς, ήμασταν από τους δήμους που ήταν στην πρώτη δεκάδα αυτών με τα περισσότερα χρέη. Έχουμε κατορθώσει όμως να ανταποκρινόμαστε πρώτα απ' όλα απέναντι στο προσωπικό μας, σε όλο το προσωπικό που μισθοδοτείται από το Δήμο, δεν τους έχουμε καθυστερήσει ούτε μία μέρα και φυσικά να έχουμε εξορθολογήσει έτσι και τις δαπάνες μας και να μπορούμε να λειτουργούμε ικανοποιητικά. Νομίζω ότι θα δυσχεράνει την λειτουργία του Δήμου σίγουρα μια τέτοια κίνηση. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.